Πώς ξύπνησαν οι κάτοικοι εκεί στη Βαβατσινιά, κύριε Γαβρίλ. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Νικήτα. Εντάξει, εμείς ξυπνήσαμε κανονικά με θερμοκρασίες 3 υπό το 0 το πρωί, υπαγωμένους δρόμους, όμως τα προβλήματα είναι πολύ λιγά. Ωραία. Κάποιες σωλήνες έχουν σπάσει που αντιμετωπιστήκαν εύκολα. Άρα δηλαδή ήταν μόνο σωλήνες, δηλαδή λόγω της, ουσιαστικά λόγω της, του παγετού έσπασαν οι σωλήνες. Δεν είχαμε, η διακίνηση γίνεται κανονικά, κινούνται οι κάτοικοι χωρίς προβλήματα, σωστά? Όχι κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, έχουμε εγκρίο, έχουμε χιόνι στις βόρειες περιοχές που έχει πιάσει καλά ο ήλιος για να το λιώσει. Εχθές είχαμε πάρα πολλές επισκέψεις που ο κόσμος είχε γίνει χαμός το απόγευμα στην κοινότητα μας και προς τον Μαχαιρά που επισκεφτόνταν για να δούσουν τα χιόνια, επειδή ήταν και Τετάρτη που κλείνουν γρήγορα οι δουλειές. Εντάξει, πήγαν όλα καλά. Ναι, όμως κάτω στο οδόστρωμα έχει κάποια σημεία στο δρόμο Λεύκαρα Βαβατσινιάς που είναι ακόμα επικίνδυνα και λέμε στον κόσμο να προσέχει ακόμη. Τώρα δηλαδή θερμοκρασία 2-3 τώρα στη Βαβατσινιά πόσο? Τώρα είναι 2 βαθμούς τώρα, παίζει 2 με 1. 2 με 1, ναι. Μάλιστα. Και ναι. Το πρωί το λεωφορείο δεν πήγαινε να πάρει τους μαθητές στο σχολείο γιατί υπήρχε παγετός στο δρόμο.